Η απεσταλμένη του Euronews στην Τουρκία, Ανελής Μπόρζες, ταξίδεψε μέχρι τα σύνορα με τη Συρία και συνάντησε ανθρώπους που βιώνουν ένα πρωτόγνωρο δράμα. Αυτό είναι ένα από τα συνοριακά περάσματα που συμφώνησε να ανοίξει το Συριακό καθεστώς, ώστε η βοήθεια να μπορεί να εισέλθει στη Συρία και να φτάσει σε ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν περνούν μόνο τα φορτηγά. Υπάρχουν και δεκάδες Συριακές οικογένειες που περιμένουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Κάποιοι λένε ότι είναι εδώ στην Τουρκία εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά και τα σπίτια τους εδώ καταστράφηκαν σε αυτή την τραγωδία. Πολλοί λένε ότι η προτεραιότητά τους αυτή τη στιγμή είναι να επιστρέψουν και να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν αγαπημένα πρόσωπα που μπορεί να τραυματίστηκαν ή να χάθηκαν στην καταστροφή και να δουν αν υπάρχει κάτι που να έχει μείνει από την προηγούμενη ζωή τους. Πηγαίνω στη Συρία γιατί έχουν πληγωθεί οι συγγενείς μου. Ο Τζαμάλ είναι 55 ετών από το Ιντλίμπ. Το Ιντλίμπ είναι όμορφο, αλλά έχει πόλεμο εκεί. Όπως οι περισσότεροι εδώ, ο Τζαμάλ έφυγε από τη Συρία πριν από αρκετά χρόνια, κυνηγώντας την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή στην Τουρκία. Ο σεισμός της περασμένης εβδομάδας κατέστρεψε τα λίγα που αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να χτίσουν στην ξένη χώρα και τους φέρνει σε ένα τραγικό δίλημα, να παραμείνουν σε μια κατεστραμμένη ζώνη ή να επιστρέψουν σε μια εμπόλεμη ζώνη.